το 1. Σταματάμε το ρεκόρτ. Τέλεια. Ήταν λοιπόν. Εδώ είμαστε και πάλι. Μισό λεπτό να φτιάξει το σκορ, Αντώνη. Ναι, ήταν για να δούμε και τι χάρτη θα επιλέξουμε τώρα. Ναι, περιμένω, μου πει ο Ράσμουθ. Ωραία, μέχρι να φτιάξει λόμπι και αυτά, πάμε να βάλουμε μια διαφημισούλα. Rocket Apuri. Active hub with 4 fully powered USB 2.0 ports. Flexible mouse bungee for drag-free gaming. Tripod design for secure and stable stand. Ice blue LEDs with atmospheric underlight. Rocket Cova. On your way to successful gaming, all that counts is pure performance. V-shape ergonomic fit for left and right-handers. 3200 DPI optical sensor for a precise tracking. Rocket Grip Tech side areas with non-slip stabilization surface. Hardware-based configuration for ease of use with direct LED feedback. Customizable light system. Choose your favorite color and light effect. Rocket Arvo Compact Gaming Keyboard. Compact keyboard design with all the comforts of a full layout. Mode switch button. Decide between numpad functions and gaming mode. 3 programmable thumbster keys. Easy to reach, giving extra power to your thumb. Medium height keys with an optimum keystroke response, perfect pressure point, and anti-ghosting. Comfortable gaming height makes a wrist rest unnecessary. Highly durable non-slip metal base with special lock-on keyboard feet. SDMS for performance lovers. Rocket sets the rules. Ωραία, λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Χαιρετίσματα στον GR Demista που παρακολουθεί αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Αντώνη, 2-1 λοιπόν υπέρ του Ζαν Πάρατ, άλλο ένα ντέρμπι για τα HSL. Άλλο ένα ντέρμπι και νομίζω ήταν... Δεν με χάλασε ιδιαίτερα τον build order του Ράσμου, θα απλώς είχε μερικές αδυναμίες. Γιατί όταν πας για τόσο γρήγορο Storm, δεν έχεις Sentries, δεν έχεις Force Fields. Τους Sentries τους έβγαλες μετά, δεν είχαν ενέργεια για πολλά Force Fields. Αυτό δηλαδή είναι μια αδυναμία του build. Όταν πας να κάνεις drop 4 High Templars, το 50% του στρατού ουσιαστικά το αφιερώνεις στο drop. Άρα έχεις πολύ αδύναμο στρατό, άρα σε περίπτωση αντιπεριθέσεις είσαι πολύ ευάλωτος, όπως και το είδαμε αυτό. Και μετά, όπως είπες και εσύ, θα μπορούσε να είχε βγάλει, ξέρω εγώ, να είχε δύο high templars που το βλέπουμε. Τουλάχιστον εγώ παλιά αυτό ήξερα. Δύο high templars κάνεις storm και φεύγεις, γιατί δύο storm. Ναι, το είπε και μόνος του. Λέει ήταν overkill οι 4 high templars, έπρεπε να αφήσει δύο πίσω, μου είπε πριβέ. Ναι, ναι, όντως. Αυτό δηλαδή, αν είχε δύο πίσω, νομίζω το κράταγε. Mm-hmm. Και το κράταγε και σκότωνε και με τα φόρσια σκότωνε όλο αυτό το στρατό και θα ήταν σε αρκετά καλή θέση. Mm-hmm. Και δύο high templars είναι αρκετοί για να φάνε ένα ολόκληρο mineral line. Αντώνη, πάμε. Ναι. Cloud Kingdom, επόμενος χάρτης. Ο οποίος είναι στο ladder τώρα πια. Ναι, όπως και η Daybreak, όπως και ο Hanna. Γενικά νομίζω ότι τώρα έχουμε ίσως το καλύτερο... Ναι, όσο περνάει ο καιρός θα έχουμε το καλύτερο Maple, όπως και πολύ καλό Maple θα είναι και την επόμενη εβδομάδα. Για το Top Players Cup. Όπα, remake. Ναι, okay. Πάμε. Alt plug. Okay. Έλεγα λοιπόν ότι την επόμενη εβδομάδα επαναλαμβάνω 16 καλύτεροι Έλληνες active παίχτες. Όσοι έχουν δεχτεί φυσικά την πρόσκληση θα συμμετάσχουν. Θα βγάλουμε το format, θα βγάλουμε το Maple, θα βγάλουμε ανακοίνωση. Το σίγουρο είναι ότι η πρώτη θέση παίρνει τουλάχιστον 150 ευρώ μετρητά. Πολύ καλά. Για τη δεύτερη θέση και αν θα κάνουμε για τρίτη θα δούμε τι θα βγει. Μην το χάσετε, είναι το πιο καλό και το πιο δυνατό τουρνουά του HSL Rocket. Την επόμενη εβδομάδα, τα καλύτερα ονόματα. Κατά 99% δύο κανάλια casting. Καθότι θα είναι πάρα πολύ ωραία παιχνίδια και δεν θέλουμε να χάσουμε ούτε ένα. Στο ένα, αν είμαι καλά, γιατί τώρα τελευταία
Ναι, δεν την πολύ παλεύω και τώρα δηλαδή που σας μιλάω δεν είμαι και ιδιαίτερα καλά. Θα είμαι εγώ με τον Αντώνη, το άλλο θα είναι ο Ζοκ, ίσως μόνος του, ίσως όχι, θα δούμε. Μπορεί να βάλουμε και ένα παίχτη να καστάρει μαζί με τον Ζοκ. Μπορεί να βάλουμε κανένα νουμπάκο τον Μίστα, να βοηθήσει ναι. με τις γνώσεις του, να μάθει και αυτό λίγο casting. Έτσι κι αλλιώς όλοι οι μεγάλοι... Να μάθει και λίγο Starcraft επιτέλους. Δηλαδή. Όχι, είναι, έτσι κι αλλιώς είναι και η φυσική εξέλιξη. Ένας καλός παίχτης όταν κάνει retire, πάει και γίνεται caster. Ναι, ναι. Και ο In-Control τώρα ποιο τουρνουά. Είπα για καλούς παίχτες. Σωστό. Okay. Όχι, ο In-Control μου αρέσει πολύ σαν caster και γενικά σαν, έχει πολύ πλάκα, σαν προσωπικότητα. Ναι, οκ, okay, δεν διαφωνώ. Για παίχτες μιλούσα. Και ο Ίντρα είναι απίστευτος caster, commentator και πολύ... Καμία σχέση οργάνωση με τον άλλον, είναι το τελείως αντίθετο. Για διαφορετικούς λόγους, δηλαδή βλέπεις Ίντρα και διαφορετικούς βλέπεις In-Control, αλλά ναι, και οι δύο είναι πολύ καλοί. Mm-hmm. Κάτι διάβασα In-Control για GOM TV, δεν ξέρω αν ισχύει. Ναι, κάτι τι, και ένα τουρνουά τώρα μεγάλο, ποιο ήταν. Όπως επίσης θα καστάρει ο Grabby το MLG, το Spring Arena νομίζω. Ναι, γενικά είναι λίγο χαμός. Ποιο τουρνουά τώρα, το MLG Winter, το MLG... Θα μας φάνε τις δουλειές, Αντωνή. Εντάξει, χαλάλι τους. Χαλάλις, οκ. Okay. Οπότε τι σημαίνει τώρα, για να μείνουμε στο προσκήνιο, να γίνουμε καλοί παίχτες, να παίρνουμε μέρος στα τουρνουά. Ναι, αν το δούμε και αυτό. Ο Ράσμου περιμένει εκεί πέρα το drone και μόλις το είδε το drone φεύγει κάτω και πάνε το πλοκάρι το hatchery. Αντώνη, παίζεις καθόλου Starcraft τώρα? Δεν παίζαμε πιο πριν. Και καλά ρε, και καλά ρε. Τώρα ρωτάω να... Ότι δεν ξέρουμε τι κάνουμε, ναι, ναι, ναι. Να παρουσιάσουμε, ναι. Είχες πει να ξεκινήσεις 1v1, γιατί δεν παίζεις, Αντώνη, τώρα εδώ ενώπιον όλων? Μπορεί και να ξεκινήσω, ναι, σήμερα, αύριο. Κάτι σήμερα δεν ξέρω, θα είναι λίγο αργά. Αύριο, πιθανό. Okay. Και ανέβασα και ένα βιντεάκι, παίζαμε 3v3, εγώ, εσύ και ο Lunatic. Και στο τελευταίο παιχνίδι ήταν αρκετά επικό, ήταν αρκετά κοντινό. Ναι, ναι, ήταν ωραίο. Καλά που πήρα το παιχνίδι στα χέρια μου, δηλαδή. Ναι, εντάξει. Όχι, εντάξει, το κουβάλισε το παιχνίδι, αλλά το κουβάλισε το... και σε μερικές φορές το έπνιγες κιόλας, γιατί... Τι λες! Αυτά τα τρία tanks και πέντε χέλιονς που έστειλες που και που, έτσι σποραδικά, πάρε από εδώ, πάρε από εκεί, ναι. Είχαμε πολύ πλάκα. Okay. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε τον Rasmus να κρύψει το probe, forge, expand, φυσιολογικά όλα. Να πούμε ότι με τον πυλώνα που κάνει εκεί πέρα ο Rasmus θα αναγκάζει τον Ζάμπαρ να κρατήσει τα Zernix πίσω, να καθαρίσει τον πυλώνα, να πάρει το hatchery, που σημαίνει αυτό του δίνει το πλεονέκτημα να πάρει πρώτα τον Nexus και να καθυστερήσει το κανόνι. Άρα τον βοηθάει σε αυτό το πράγμα, είναι οικονομικό πλεονέκτημα και καθυστερεί βέβαια και το hatchery του αντιπάλου σου. Οπ! Οπ! Α, το είδε. Το είδε. Λοιπόν, δεύτερη queen από τον Ζαν Πάρατ και να το λοιπόν το τρίτο, το οποίο δεν το είδε αλλά το γνωρίζει, το ψηλιάζεται ο Rasmus. Έχει πάρει τα δύο του γκάζια και για να δούμε τώρα τι θα κάνει. Θα πάει Stalker, θα πάει Sentry στο κλασικό, θα δούμε. Είδαμε, γενικά έχουμε δει τρία διαφορετικά ανοίγματα από τον Rasmus. Έναν παίχτη που γνωρίζει πολύ καλά το παιχνίδι. Ξέρει να ανακατεύει τις στρατηγικές του πάρα πολύ όμορφα, αλλά το βασικό χαρακτηριστικό, και αυτό δεν αλλάζει με τίποτα, είναι το μάκρο του. Το μάκρο το οποίο, όπως λες και εσύ, Αντώνη, καμιά φορά του στοιχίζει. Ναι. Γενικά... Εγώ είμαι. Δεν έβγαλε φωνή. Εμένα έβγαλε. Surrender. Οκ. Okay. Γενικά αυτό το τα βγάζεις 60-70 εργάτες, θες να πάρεις την τρίτη σου. Και άμα τους στερείς του Rasmus την τρίτη, μένει πολύ πίσω. Γιατί έχει δώσει πολλά λεφτά, έχει δώσει... Ναι. Μισό λίγο. Έχει δώσει πολλά λεφτά στην παρο... Ναι, κάνεις τη δουλειά, θα μιλάω εγώ μόνος μου. Έχει δώσει πολλά λεφτά για την παραγωγή των εργατών και θέλει να πάρει την τρίτη για να κάνει γρήγορα να γεμίσει την τρίτη του με εργάτες. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να μείνεις σε 60 και συνεχίζει να βγάζει. Δηλαδή δεν είναι ότι σταματάει, συνεχίζει να βγάζει γιατί περιμένει να βγάλει την τρίτη. Οπότε μετά από 30 δευτερόλεπτα είναι 70 εργάτες. Μετά από 30 δευτερόλεπτα είναι. Και αυτό ανεβαίνει, ανεβαίνει. Γιατί κάνει και χρονοβούς στους εργάτες πολύ.
Οπότε όσο πιο πολύ στερείς την τρίτη του Rasmuth, τόσο πιο αδύναμο τον κάνεις το Rasmuth. Άμα τον αφήσει να πάρει εύκολη τρίτη, τότε είναι πολύ πιθανό να χάσει το παιχνίδι και αυτό το είδαμε και στο Σακούρα. Ότι ο Rasmuth πήρε την τρίτη χωρίς πρόβλημα και μετά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα Jean Pirate. Ενώ στα άλλα δύο παιχνίδια που έχασε ο Rasmuth είναι επειδή ο Jean Pirate έκανε αυτό το timing με το Rose Link και στέρισε την τρίτη από το Rasmuth. Twilight, για να δούμε. Blinkstalkers. Θα δούμε, είναι λίγο νωρίς να κάνουμε call. Ναι. Δεν βλέπουμε sentries. Και τώρα είδε και ο Jean Pirate τον Stalker, νομίζω πρέπει να ψηλιάζεται λίγο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει και κάτι. Μπορεί να πηγαίνει ο άλλος ένα Zealot, ένα Stalker πίεση. Αν και τώρα πια δεν το συνηθίζουμε και τόσο πολύ. Για να δούμε. It is. Blink. It is. Οκ. Μάλιστα. Μου αρέσει μετά από Expanded DTs, μπορούν να πιάσουν εκτός απρόπτου τον Jean Pirate. Βέβαια ο Jean Pirate συνηθίζει να φτιάχνει στατικές άμυνες. Το είδαμε και πριν και περιμένω να δω πότε θα δει τα γκάζια, κυρίως το timing. Έχει δει βέβαια εδώ το τρίτο, ίσως να φτιάξει και ένα τέταρτο, έχει δει Zealot Stalker, μπορεί να το υποψιαστεί. Γενικά, ναι, γενικά νομίζω ότι επειδή πηγαίνει και τόσο αργό και να δεις τώρα πέφτει το Evo Chamber το οποίο είναι όχι πιτέτερα αργό, είναι 30 δευτερόλεπτα αργό και αυτό μπορεί να του κοστίσει του Jean Pirate. Το Slayer δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Κοίτα τι έγινε τώρα Αντώνη, κοίτα τι έγινε. Πάλι του τη χάλασε. Δεν ξέρω ή ο... αλλάζει πλευρά. Ή το overall path του Jean Pirate είναι... Έκανε zero. Το είδε. Οκ. Ναι, αλλά έχει κάνει Zealots, οπότε πάει να κάνει κανονική επίθεση. Ναι. Η οποία θα είναι αρκετά δυνατή. Και δεν έχει τελειώσει το speed. Κοίτα να δεις και θα τραβήξει και εργάτες και θα χάσει και εργάτες. Προσπαθεί με την Queen όσο μπορεί να κρατήσει. Το Rhodes Warren τώρα τελείωσε. Πάει και για Lear. Πάρα πολύ Zealots. Πολύ όμορφη πίεση. Και από πίσω θα έρθουν DTs Αντώνη και στατικές άμυνες ακόμα δεν έχουν σηκωθεί. Και θα παραδώσει αυτό το τρίτο χάστερ. Πάρα πολύ ωραίο timing attack. Το οποίο Αντώνη προέκυψε επειδή έγινε scout. Ή το είχε κατά νου έτσι και όχι επειδή του περισσεύουνε minerals. Όχι, νομίζω εγώ έτσι όπως το καταλάβαινα το build του Rasmuth πήγαινε να πάρει το τρίτο του μαζί με τους DTs. Δηλαδή έχει τους DTs, κρατάς τον άλλον πίσω γιατί δεν μπορεί να βγει στο χάρτη χωρίς Overseer και δεν μπορεί να έχει Overseer γιατί το Lear θα είναι αργό και δεν μπορεί να έχει Lear γιατί πάει αυτό για το 3 Hatchery χωρίς Gas, άρα το Lear του θα είναι πιο αργό. Και γενικά το βλέπουμε συχνά ότι οι Zerg μένουν παραπάνω πια σε Hatchery Tech και μετά πάνε και καθυστερούν το Lear. Άρα οι DTs μπορούν να σε βοηθήσουν να έχει έλεγχο του χάρτη ή να κρατήσουν αντίπαλο σου πίσω. Και να πάρει και Nexus. Αλλά ο Rasmuth θα αποφάσισε αντί να χρησιμοποιήσει αυτά τα μοιρά για τον Nexus να κάνει ένα Zealot. Είδε ότι είχα Forward Pylon, είχε εκεί πέρα το Stalker και το Zealot από την πίεση που έκανε πιο πριν. Είδε ότι ο Jean Pirate ήταν λίγο άπλιστος, δεν είχε ούτε Spines, δεν είχε Roads, δεν είχε Links, δεν είχε Speed. Και πίεσε και του βγήκε. Ήταν αρκετά καλή πίεση. Και τώρα έρχονται και DTs βέβαια. Ναι, έρχονται και DTs, το έχει δύο Jean Pirate και δεν έχει κάνει τίποτα. Και δεν αποκλείεται να φάει deny και αυτό το Hatcher πάλι, για να δούμε. Overseer υπάρχει, δεν υπάρχει Overseer. Τουλάχιστον θα φάει το Pylon. Περιμένει να σηκωθεί μάλλον ο Rasmuth το Hatchery. Ναι. Δεν ξέρω αν μου αρέσει αυτό σαν ιδέα. Γιατί τώρα θα πρέπει να περιμένει ότι ο αντίπαλος έχει πάει Lear, άρα θα έχει Overseer. Πάει να περάσει μέσα και δεν καταλαβαίνω τώρα ο Jean Pirate γιατί το άφησε. Πραγματικά θα μπει μέσα ένας DT εδώ και ένας DT στο Natural. Overseer ακόμα δεν φτιάχνεται, supply blow, 6 overlords βγαίνουνε. Τα έχει χάσει λίγο ο Jean Pirate, γίνεται ζημιά, χάνει εργάτες. 16 εργάτες, 17, 18 και έπεται και συνέχεια. Κοίτα εδώ στο Natural, γίνεται ζημιά. Θα φτιάξει 3 Overseer και ο Jean Pirate αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τραβάει drones, δηλαδή για ποιο λόγο αφήνει τα drones να πεθαίνουν σε DTs. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Οι DTs δεν πρέπει να σκοτώνουν 20 drones. Οι DTs είναι εκεί πέρα για να αποτρέψουν τα drones να κάνουν mine από εκείνη τη βάση. Μόλις βλέπεις ένα DT εκεί πέρα, τραβάς τα drones και τα στέλνεις σε άλλη βάση. Αν έχει DT εκεί πέρα, τραβάς τα drones και τα στέλνεις σε άλλη βάση. Ή τα στέλνεις κάπου. Δεν σε συμφέρει να χάνεις drones. Καλύτερα να χάσεις mining time παρά να χάσεις. Πόσα drones έχει χάσει ως τώρα, 28 drones. Δεν μπορείς να χάσεις 28 drones. Και φαίνεται αυτό λοιπόν. 63 drones έναντι 63. Probes και έχει βγάλει αρκετό στρατό Jean Pirate και κάθεται, δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει και πολλά. Έχει σηκωθεί το τρίτο, το έχει δει, πάρα πολλά sentries, πάρα πολλή ενέργεια, συν 2 στο attack. Και όταν θα πάει να πιέσει ο Jean Pirate θα είναι ήδη αργά, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορεί να πιέσει κιόλας.
Προφανώς θα πάει να πιέσει, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κάνει κάτι, γιατί όπως είπες και εσύ υπάρχουν πολλά force fields και είναι, έχει χάσει το timing. Το timing ήταν πριν από ένα λεπτό, δεν είναι τώρα, είναι στο 12ο θα λέγαμε λεπτό, ίσως λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά, αλλά τώρα είμαστε στο 13. Ακόμα και τώρα να ξεκινήσει ο Ζαμπάρετ μέχρι να φτάσει στην αντίπαλη βάση είναι στο 15. Και παίρνει πάλι melee upgrades, ενώ για τα ρότσες έχει πάρει το armor. Ναι. Δεν μ' αρέσει, γι' αυτό δεν μ' αρέσει όταν έχει τόσα πολλά ρότσες, δηλαδή αυτόματα είναι cost efficient να πάρει το range. Εντάξει, γενικά είναι σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή ο Ζαμπάρετ. Βλέπουμε ο Ράσμου θέλει να κάνει ένα zelo drop, δεν ξέρω αν θα το καταφέρει να το κάνει. Περιμένει μάλλον να γίνει κάποια μάχη προφανώς. Ετοιμάζεται για επίθεση και κοίτα τι ωραία, πήγε να του κάνει double prong attack στο τρίτο και στο natural drop. Νομίζω ότι στο τρίτο θα κάνει αρκετή ζημιά, στατική άμυνα δεν υπάρχει και νομίζω στέλνει με το rally point επίθεση. Εάν ανέβει αυτή τη ράμπα, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για Ζανπάρετ. Πού είναι τα sentries, εκεί είναι τα sentries, είναι λίγο εκτός θέση. Τώρα έρχονται τα zealots, έχει τελειώσει και το charge και θα χρειαστεί αρκετό kite με τα ρότσες και θα κάνει focus fire πάνω στο hatchery και ο Ζανπάρετ δεν έχει άλλη επιλογή από τον ανέβει, αλλά ο Λάσμουθ είναι εκεί και φυσικά κοιτάει το μήνυμα και δεν ξεχνάει. Τέλεια force fields. Θα εκμηδενήσει τελείως όλα τα links, δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για άλλη μια φορά για τον Ζαν Πάιρατ. 55 τρόχα πέντε σε 84 probs. Ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα για τον Συν 3, έχει τελειώσει το συν 3. Αυτοί οι ζήλωτες παραμένουν ζωντανοί, τρώνε queens, τρώνε drones, τρώνε hatcheries, τρώνε τα πάντα. Δεν μπορεί να ανέβει πάνω. 37 drones έχουν πεθάνει μέχρι στιγμής. Και ακόμα σκοτώνονται. Όχι, εντάξει, τους καθάρισε. Θα δει και το σπάι. Όχι, δεν τους καθάρισε, είναι στο main και τρώνε και άλλα drones. Και άλλα Fornfield, έχει σηκωθεί και το Guardian Sim να βοηθήσει. Έχει βγει και ένας Immortal. Υπάρχει και DT. Δεν ξέρω, όχι, δεν υπάρχει DT. Και GG, ναι, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Παρόλο που το supply ήταν κοντά, αλλά δεν είχε ιδιαίτερη σημασία. Η οικονομία του Zan Pirate είχε φτάσει στο 0. Αντώνη. Ναι, ο Ζαν Πάρετ περίμενε το Ράσμουθ να πάει για ένα γρήγορο τρίτο που το συνηθίζει. Όχι γρήγορο, για ένα φυσιολογικό τρίτο. Ο Ράσμουθ δεν πήγε αυτό το τρίτο, καθυστέρησε το τρίτο του και πήγε αυτή την πίεση με τους Zealots και του βγήκε πολύ καλό. Έφαγε, βέβαια πήγαινε για DTs, αλλά μετά αποφάσισε να πάει για Zealots. Έφαγε πολύ, έφαγε το hatchery, έφαγε πολλά drones εκεί πέρα, γιατί ο Ζαν Πάρετ εκείνη την ώρα δεν περίμενε και το timing. Και μετά, εκτός από τη ζημιά που έκανε εκεί πέρα, έκανε απίστευτη ζημιά με DTs. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έκανε τόσο πολύ ζημιά. Ο Ράσμουθ ήταν σε Lear. Το πρώτο πράγμα που θα πας λέει, ο Ζαν Πάρετ ήταν Lear, πρέπει να κάνεις ανώβαση τουλάχιστον για scout, πρέπει να... Και μετά, εφόσον βλέπεις ότι έχεις DT στο mineral, τραβάς τα drones, δεν τα αφήνεις να πεθάνουν. Δεν ξέρω, δηλαδή έχω πάθει λίγο σοκ που... Μα το είδε, το είχε δει το... Πριν την... Dark Shrine, ναι, το είχε δει. Κάνεις ανώβαση, εφόσον το έχεις δει, ακόμα και αν δεν κάνει ο άλλος, κάνεις ανώβαση, δεν είναι τίποτα. Ωραία λοιπόν, Ράσμουθ εναντίον Ζαν Πάρετ, το derby συνεχίζεται.